Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μουρχό. Λοιπόν, τι ακριβώς έτσι θα δούμε αύριο και τι θα ακούσουμε στην πολιτική εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μια γιγαντία προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό τον καιρό προκειμένου και να γνωστοποιήσει το πρόγραμμά του, το πρόγραμμα αυτό που ευστόχως διατυπώθηκε ως πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα το οποίο με απλά λόγια είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως άμεσα μέτρα προκειμένου να ξεπεράσουμε την ανθρωπιστική κρίση και να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις μιας πραγματικής κοινωνικής και πολιτικής αναγέννησης στον τόπο. Είναι ένα σχέδιο ελπίδας το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από ρεαλιστική προσέγγιση όλων των ζητημάτων που στηρίζεται στην προοπτική για την έξοδο από την κρίση. Αυτό το σχέδιο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στοχεύει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δημοκρατία, στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, στην οικονομική ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, ως άμεσο σχέδιο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς, θα συζητηθεί στην ανοιχτή λαϊκή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ αύριο το βράδυ στις 7 στη Θεοφάνειο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτό το σχέδιο θα οικοδομηθεί αυτή η αναγκαία κοινωνική συμμαχία που έχει ανάγκη ο τόπος προκειμένου να στηριχθεί μια κυβέρνηση της αριστεράς για να υλοποιήσει τα άμεσα αυτά μέτρα. Είναι ας πούμε το προαπαιτούμενο που πρέπει να υπάρξει προκειμένου να υπάρξουν σταθερά και ρεαλιστικά βήματα χωρίς υπαναχωρήσεις και ολισθήματα, γιατί ο δρόμος θα είναι δύσκολος, θα απαιτηθούν συγκρούσεις, θα απαιτηθούν ρήξεις και επομένως ο λαϊκός παράγοντας, η κοινωνική λαϊκή συμμαχία που είναι το προαπαιτούμενο όπως είπαμε, είναι και το αναγκαίο μέσον. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η επόμενη κυβέρνηση της αριστεράς που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πραγματοποιήσιμη πλέον αυτός ο στόχος. Θα συναντήσει λοιπόν αυτή την λαϊκή συμμαχία που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Παγκράτη, υπάρχει μια συμφωνία δηλώσεων και ίσως προσώπων, πράξεων, δεν μπορώ να πω ακόμα γιατί δεν είναι ακόμη στην κυβέρνηση. Στις πράξεις δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, αλλά γενικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται. Να είχαμε και τον κύριο Σταθάκη χθες, πάλι κάποιες δηλώσεις. Συμβαίνουν διαρκώς αυτά τα πράγματα. Αυτά θα λυθούν άμεσα? Τι πιστεύετε εσείς? Νομίζω πως δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η προσέγγιση για ζητήματα, ας πούμε, όπως παράδειγμα, ας πούμε, δηλώσεις του Σταθάκη, δεν ξεφεύγουν από τον κύριο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Ανεξαρτήτου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα μπορούμε, αυτό είπε ο Σταθάκης, θα μπορούμε να συμφωνήσουμε για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και ας προκύψει για το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας μία συνένεση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τον κύριο στόχο. Αν και ο κύριος στόχος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να πάει πραγματικά, ας πούμε, σε ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να βρει τους 180 βουλευτές, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε προς το παρόν αδύνατο, και άργες θα προκύψουν εκλογές, παρόλα τα αυτά μπορεί μια κυβέρνηση, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να οριστεί η ημερομηνία εκλογών. Αυτό δεν ξεφεύγει, όπως είπαμε, τον κύριο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμφανώς υπήρχε και η διορθωτική δήλωση προκειμένου να γίνει και πιο κατανοητή η άποψη του Γιώργου του Σταθάκη. Μάλιστα. Οπότε, έτσι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, αύριο 7 το απόγευμα, το βράδυ πλέον, στην Θεοφάνειο, είναι ανοιχτή η πολιτική συγκέντρωση, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει, να ακούσει τον κύριο Σακελαρίδη και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό πρόγραμμα στην ουσία. Ακριβώς. Μάλιστα. Επίσης, μία άλλη εκδήλωση στην οποία συμμετέχετε και σαν ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, είναι αύριο το πρωί που υπάρχει αυτή η κοινή πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Μάλιστα.
Και έχετε στείλει και ένα κάλεσμα, έχετε ευθύνει ένα κάλεσμα σε όλους τους Πρεβεζάνους και σε όλους τους πολίτες της περιοχής να συγκεντρωθούν, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Ναι. Για πείτε μας λίγο έτσι το πλαίσιο. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 22 του μήνα, ορίστηκε από την κοινή πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων ως ημέρα αντίστασης και κινητοποιήσεων ενάντια στο αδικαιολόγητο και άκρος επιζήμιο για την ελληνική οικονομία ξεπούλημα των κρατικών αεροδρομίων. Η μέρα δηλαδή, αύριο είναι μια μέρα πανελλαδικού συντονισμού του αγώνα για την περιφρούρηση της ίδιας της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού και της προστασίας της κοινωνικής συνοχής. Για να πληροφορήσουμε και τους ακροατές σας, την πρωτοβουλία αυτή απαρτίζουν προς το παρόν με διευρυμένες τάσεις διεύρυνσης ταχύτατα. Την πρωτοβουλία αυτή απαρτίζουν 118 εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης με πρώτο τον Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων, τον Γαλιατσάτο, από δημάρχους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, εργατικά κέντρα, επιμελητήρια και βουλευτές. Αύριο λοιπόν το Σάββατο πρέπει, το περιμένουμε αυτό, σε όλο το συντονισμό των πόλεων και των περιοχών, πρέπει να ηχήσει στην ελληνική επικράτεια το μήνυμα προς τον Ταϊπέδ ότι η χώρα δεν υποθηκεύει το μέλλον της και δεν χαρίζει τα περιφερειακά της αεροδρόμια στους επίδοξους επενδυτές κοράκια. Ότι οι τοπικές οικονομίες δεν παίζουν στα ζάρια τα ανεπτυξιακά τους εργαλεία και τις κοινωνικές τους υποδομές, δεν διαπραγματεύονται το κλείσιμο των μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων. Και βέβαια δεν παζαρεύουμε σαν κοινωνίες τα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ίδια η πρωτοβουλία θα καταφέρει και ήδη μεθοδεύει τις νομικές διαδικασίες ενάντια στην αδικαιολόγητη και άκρους επιζήμια για την ελληνική κοινωνία ιδιωτικοποίηση. Σε λίγες μέρες λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, η Επιτροπή των Δικηγόρων και Συνταγματολόγων που συστήθηκε για αυτό το σκοπό, θα ανακοινώσει δημόσια τις ενέργειές της. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, άμα θέλετε να κάνουμε. Και το τονίζουμε, το τονίζουμε αυτό, ότι για πολλωστή φορά, ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ανήκουν στον ίδιο το λαό γιατί είναι η περιουσία του λαού. Είναι απόλυτα κερδοφόρες και βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι υπό δημόσιο έλεγχο και διοίκηση. Ενισχύουν πάρα πολύ σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο και έχουν άμεσες δυνατότητες αύξησης της αποδοτικότητάς τους και της κερδοφορίας τους. Η ιδιωτικοποίησή τους πρέπει να τη σταματήσουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Επιτροπή, η Πρωτοβουλία των Πόλεων. Αν θέλετε έτσι λίγο να συνδέσουμε τις δύο εκδηλώσεις, την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το απόγευμα με το πρωί, που είναι όλη αυτή η εκδήλωση συνάντηση στο ΤΑΙΠΕΔ στην ουσία και στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης, ποιο είναι το πρόγραμμά του? Κοιτάξτε, δηλαδή, από το πρόγραμμα λοιπόν αυτό που είπαμε, το λεγόμενο Θεσσαλονίκης, ο βασικός στόχος της κυβέρνησης της αριστεράς είναι να έχει, όπως είπαμε, τη λαϊκή στήριξη και την λαϊκή νομιμοποίηση. Ούτως ώστε στην πρώτη φάση λοιπόν να μπούμε, να ενεργοποιηθούμε γύρω από το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ουσιαστικά του χρέους. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτής της περίοδου. Διότι πιστεύουμε ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε καμιά περίπτωση από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική οικονομία. Και η δεύτερη φάση είναι τα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την λαϊκή, με τους συμμάχους της, άμεσα μέτρα για το ξεπέρασμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Στηρίζεται σε τέσσερους πυλώνες και τους αναφέρω επιγραμματικά. Στον πρώτο πυλώνα είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Λοιπόν, τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα, το πετρέλαιο που δεν μπορεί να μπει στο καλοριφέρ του πολίτη, η επιδότηση της διατροφής, το πρόγραμμα της εξασφάλισης κάποιας στοιχειώδους στέγης, ας πούμε, που εμείς εκτιμούμε ότι μπορούμε να βρεθούν αυτή τη στιγμή 30.000 διαμερίσματα και να αποδοθούν σε ανθρώπους που δεν έχουν ή έχουν λίγο ή δεν έχουν καθόλου εισόδημα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η φορολογική δικαιοσύνη. Ο τρίτος πυλώνας είναι ένα εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας. Αυτό που είπαμε, ότι ο μισθός πρέπει να πάει σε πρώτη φάση, ο βασικός μισθός σε 751 και αποκατάσταση όλων των εθνικών συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων της μετανέργειας
Και ο τέταρτος πυλώνας βέβαια είναι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος, που σημαίνει μια άλλη δημόσια διοίκηση, μια άλλη περιφερειακή διάρθρωση του ελληνικού κράτους με νέους πόρους και με νέες αρμοδιότητες. Είναι λοιπόν ένα άμεσο σχέδιο, υλοποιήσιμο και κοστολογημένο. Κύριε Παγκράτη, μια και σας έχουμε εδώ πέρα, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα προλάβει να πάρει άλλα μέτρα μέχρι τις εκλογές? Η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη. Πιέζεται, καταρχάς πιέζεται. Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη. Και στο πλαίσιο αυτό, και με βάση λοιπόν την ροή των πραγμάτων σήμερα, βλέποντας λοιπόν η ευρωπαϊκή ελίτ την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, προφανώς ας πούμε το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι και ένα πλαίσιο εσωτερικών διευθετήσεων των κυρίαρχων δυνάμεων στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια να επιβληθούν μέτρα τα οποία από τη μία να μην μπορούν να δεσμεύουν τη σημερινή κυβέρνηση και από την άλλη να δημιουργούν προσχώματα, εμπόδια σοβαρά στην επόμενη κυβέρνηση. Είναι όμως δεσμευμένη η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό. Μάλιστα. Διαβάζω, ας πούμε, χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν κατάλαβαν ότι μπορεί να πάρουν κάποιο είδους ευθύνη στα χέρια τους, ελάκησαν από το σκληρό αντιμνημονιακό αγώνα. Αυτό που σας κατηγορούν ενδεχομένως οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, ότι δεν είστε τόσο αντιμνημονιακοί όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως στο παρελθόν. Εσείς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε? Όχι καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δια του στόματος του Πρόεδρου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από την πλειάδα των στελεχών του, καθημερινά επικαιροποιεί το σταθερό προσανατολισμό που έχουμε σχετικά και με το μνημόνιο και ειδικότερα για το ζήτημα της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν υποχωρούμε σε καμία περίπτωση γύρω από το βασικό μας σχέδιο, που είναι η κατάργηση των μνημονιακών μας δεσμεύσεων, των 460 δεσμευτικών νόμων και των νομοθετημάτων που οδήγησαν σε εξαθλίωση και σε περιπέτειες στην ελληνική κοινωνία. Σε καμία περίπτωση δεν υποχωρούμε, τουλάχιστον ως προς το σχέλος των μνημονιακών δεσμεύσεων. Διότι εάν αυτές δεν καταργηθούν από τον ελληνικό λαό και από το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της ανασυγκρότησης, όπως έχουμε πει. Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, κύριε Παγκράτη, το Σάββατο, αύριο λοιπόν, στις 22 11 του 2014, στις 7 η ώρα, στη Θεοφάνιο αίθουσα, έχουμε την πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παρευρίσκεται ο Γαβρίλης Σακελαρίδης να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκδήλωση είναι για τα μέτρα της κυβέρνησης της αριστεράς για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τα άμεσα μέτρα που θα πάρθουν. Ανοιχτή εκδήλωση, μπορούν να έρθουν όλοι οι πολίτες για να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγκράτη, για την ενημέρωση και τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.